Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ και πολλά Γεια συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα. σας. Ευχαριστώ. Γεια Είσαι πανελλήνιος πρωταθλητής, είσαι ο καλύτερος. Με δύο χρυσά και ένα ασημένιο και είναι ωραίο να το λένε, έτσι. εντάξει. Ναι. Χαλαρά, οκ. <okay. laughs> Εντάξει, δεν συνηθίζουμε κάθε μέρα να συναντούμε ή να μιλάμε με πανελλήνιους πρωταθλητές. Εσύ είσαι, χαιρόμαστε που είσαι στον Ηρακλή. Νομίζω το απολαμβάνεις. Τα τελευταία 2 χρόνια έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Όχι δύο, αλλά μπορεί και παραπάνω, αλλά από τη στιγμή που ήρθες και στη Θεσσαλονίκη και με την παρουσίαση στην Εθνική και με το παγκόσμιο, νομίζω και αυτό ήταν σπουδαία υπόθεση για σένα, Ναι, ήτανε. στο Μαρόκο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Στο στο Μαρόκο. Μαρόκο. Ήρθαν τώρα και αυτά τα χρυσά μετάλλια και το ασημένιο και φαντάζομαι κιλά όπως θα ήθελες. Περίπου ναι. Κλαίει όπως θα ήθελα. Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερες επιτυχίες στο Πανευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν με ρίχνει. Θα συνεχίσουμε του χρόνου. Το ξέρω γιατί είσαι πεισματάρης και αυτό σε τιμά. Το ξέρω ότι θα ήθελες και εκεί μετάλλιο στο Ελσίνκι. Πόση ήταν η διαφορά στον πρώτο σου αγώνα, 3 δευτερόλεπτα, 3 κλάσματα, κάπου το είχα δει. Ναι, έμεινα εκτός τελικού στα 50 πρόσθετο για 3 κλάσματα. 3 κλάσματα, Ναι. Εντάξει, και εγώ θα, άμα μου συνέβαινε αυτό, θα έλεγα ότι κάτι μου λείπει. Αλλά εντάξει, νέος είσαι, νομίζω έχεις όλο τον δρόμο μπροστά σου να τα καταφέρεις. Πες μου λίγο για αυτούς τους αγώνες, το Ποσειδόνιο, πώς τους έζησες. Ήτανε μια πολύ ένας μεγάλος αγώνας. Κάτω είχα μαζευτεί, ήταν πολύ ανταγωνιστικοί όλοι οι αθλητές και είχαν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα, κάτω το Πανελλήνιο, και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί, ειδικά στην κατηγορία φίβων, για πρώτη φορά νομίζω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι έφηβοι δεν είχαν τόσο γρήγορους αθλητές όσο φέτος. Υπήρχε κόντρα δηλαδή μεγάλη. Ναι. Ήταν το ίδιο ανταγωνιστικές οι κούρσες, εισαγωγικά οι λέξεις, στα 50 και στα 200, γιατί εγώ είχα την χαρά να σε δω στο χρυσό σου μετάλλιο στα 50, τους άλλους 2 αγώνες δεν τους παρακολούθησα. Είχες την ίδια κόντρα, τον ίδιο ανταγωνισμό. Στα 200, καθώς δεν ήμουν πρώτος, Ναι. δεύτερος, Ήρθε και βγήκα στο δεύτερος. ασημένιο μετάλλιο. Στα άλλα 2 πήρε στο Ναι, χρυσό. ναι. Στα 200, ναι, είχε κόντρα. Γιατί ήμασταν 3 άτομα οι οποίοι δεν ήμασταν πολύ μακριά ένας από τον άλλον και παλεύαμε όλοι για μια θέση. Στα υπόλοιπα ξεκινάς, είσαι πρώτος και εκεί τελειώνεις. Δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Έχεις μια κυριαρχία στο κομμάτι σου στο πρόθυο. Αλήθεια, πότε μπήκε στη διαδικασία, σε ποια ηλικία να πεις ότι εδώ είμαι. Γιατί υπάρχει και το ελεύθερο, υπάρχει και το ύπτιο, υπάρχει και η πεταλούδα. Ο Γιώργος ο Ασπουγαλής έχει αποφασίσει το δικό του δρόμο στην πισίνα που λέγεται πρόσθιο. Πότε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ο προπονητής μου αποφάσισε 5η-6η μερικού, δηλαδή 2 χρόνια πριν μπει στις αγωνιστικές κατηγορίες, κάπου εκεί πέρα. Και τώρα είσαι κοντά στα 17, Γιώργο, ηλικία ή όχι Ναι. ακόμα. Να μην σε Ναι, μεγαλώσω. δηλαδή περίπου 5 χρόνια κολυμπάω πρόσθετα. Και 6-7. είναι αυτό που αγαπάς, έτσι δεν έχει περάσει στο μυαλό σου να δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό μου έχει φέρει επιτυχίες, οπότε και να θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο, δεν μπορώ να το παρατήσω αυτό. Εννοείται. Η επιτυχία δεν μπορείς όπως σωστά είπες να την παρατήσεις. Από εδώ και πέρα, είτε με τον Ηρακλή, είτε σε εθνικό επίπεδο με εθνική, τι υποχρεώσεις έχεις και πότε, χρονικά μιλώντας. Τώρα στο σύντομο μέλλον τίποτα. Από τη νέα χρονιά που ξεκινάνε οι αγώνες με την Εθνική είναι το Πανευρωπαϊκό Εφήβων στο Καζάν, στη Ρωσία. Το Παγκόσμιο Εφήβων, το οποίο δεν ξέρω ακόμα πότε είναι, πού είναι. Α, Βουδαπέστη, Βουδαπέστη. Μετά κάποιες άλλες μικρές διοργανώσεις, οι οποίες πάλι με την εθνική, οι οποίες είναι πιο μικρές από αυτές τις δύο που ανέφερα. Άρα είναι οι δύο Και μεγάλες σου εντάξει. στόχοι, το ευρωπαϊκό στο Καζάν και το παγκόσμιο στη Βουδαπέστη. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι και τότε θα τα λέμε με διακρίσεις και γιατί όχι και μετάλλια, γιατί
Είναι ένα πείσμα αυτό που έχεις μέσα σου, έτσι το ξαναλέω, για αυτό που δεν ήρθες στο Ελσίνκι και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθεις στο άμεσο μέλλον. Καλή ξεκούραση ευχαριστώ. Οπότε να ευχηθούμε, γιατί τη χρειάζεσαι. Κολυμπάς κάθε μέρα, όλη μέρα, όλο το χρόνο και νομίζω ότι κάποιες μέρες τώρα θα τις έχεις για να ξεκουραστείς. Ναι, ευχαριστώ. Να τις απολαύσεις, Γιώργο, να είσαι καλά και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας. Το μέλλον του Ηρακλή ακούσαμε και την Γεωργία Αποστόλου και τον Γιώργο Ασπουγαλή.